δηλώνει αποφασισμένος ότι οι τάξεις της αστυνομίας θα πατάξουν την οποιαδήποτε μορφή παρανομίας, ιδιαίτερα τον κ. Μιχαλίδης, λαμβάνοντας υπόψη και την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ αστυνομίας και κοινού με την πληροφόρηση που είχε αστυνομία στα χέρια της και με την καλή προσπάθεια που γίνεται από μέρους των ανακριτών, θεωρεί ότι θα πετύχουν οι στόχοι. Τώρα, ερωτηθεί ο αρχηγός αν το εν λόγω πρόσωπο που συνελήφθη τα ξημερώματα απασχόλησε στο παρελθόν της τάξης της αστυνομίας. Είπε ότι ναι, είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ήταν και κατάδικος στις φυλακές για πολύ σοβαρή υπόθεση. Καταλήγοντας επί του θέματος, ο κ. Μιχαλίδης είπε πως είναι πολύ του γνωστό το πρόσωπο, βρισκόταν όπως είπαμε στις φυλακές ως κατάδικος, ενώ είναι και το πρόσωπο το οποίο οδηγείται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προς αποκράτηση. Τι μας είπε για τα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, Μόνικα? Όσο αφορά τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, ο κ. Μιχαλίδης είπε ότι είναι γνωστές οι εξελίξεις. Μας ενημέρωσε ότι εξενσοδηγήθηκε μια υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Έχουν παραπευθεί δύο πρόσωπα στο Κακουριό δικείο. Οι εξετάσεις, είπε, συνεχίζονται και για την συγκεκριμένη υπόθεση για να διαφανεί και κάποιες άλλες παραμέτρους. Αλλά την ίδια στιγμή διερευνούνται και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως είπε, και πληροφορίες που καταφθάνουν στην αστυνομία σε μια προσπάθεια που γίνεται για να είναι η αστυνομία αποτελεσματική, ούτως ώστε να οδηγηθούν και άλλα πρόσωπα ενώπιον της δικαιοσύνης. Είμαστε στο μέρος της διαδικασίας, είπε, και πάλι θα επικαλεστεί την βοήθεια του κόσμου που δίδει πληροφορίες. Να πούμε, Ανδρέα, ότι είπε ότι με την έναρξη του κύκλου των ανακτήσεων και από την προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευρά του κράτους για να παταχθεί το φαινόμενο της υπεγόλησης των αγώνων, πιστεύει ότι και με την συνεργασία όλων θα μπορέσουμε επιτέλους να είμαστε αποτελεσματικοί και σε αυτό τον τομέα. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι των Ισπανικών αγώνων, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι και αυτή η βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανακρίσεων. Όπως μας είπε, έχουμε ήδη ακούσει από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Τέλος, να πούμε ότι για αυτή την υπόθεση αναμένεται συνάντηση των ανακριτών με τη νομική υπηρεσία, έτσι ώστε να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για το πώς θα προχωρήσει η περαιτέρω υπόθεση.